παρόν αποτελεί τον χώρο στον οποίο το υποκείμενο συγκροτείται διαμέσου χρονικών και ιστορικών μεταβολών και διαδικασιών. Επομένως, προκειμένου να καταγραφεί μια ιστορία του παρόντος, οφείλουμε να κατανοηθούν οι μεταβολές και οι διαδικασίες που οδήγησαν στη συγκρότηση του υποκειμένου, έχοντας πάντα όμως κατά νου ότι οι ίδιες αυτές μεταβολές βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη και επαναπροποίηση. Για να κατανοηθούν όμως και να ενεργηθούν οι μεταβολές με βάση τη λειτουργία τους και κατ' επέκταση την επάρξη δράση για τη μεταβολή της κατάστασης του παρόντος, καθίστε με την αγκαία η εγγραφή του σε μια ενιαία αφήγηση. Η ενιαία αυτή αφήγηση μπορεί να οικοδομηθεί με τη συμβολή της μεθόδου γενεαλογίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανασυγκρότησης του ιστορικού χώρου μέσα στον οποίο μορφώθηκε και εξελίχθηκε ένα αντικείμενο, προσφέροντας μια ιστορική αφήγηση της καταγωγής αυτού του αντικειμένου και περιγράφοντας τους μετασχηματισμούς μεταξύ της τρέχουσας μορφής του και αυτής με την οποία αναλύθηκε αρχικά. Όμως, προκειμένου να αξιοποιηθεί η μέθοδος της γενεαλογίας, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αδυναμίες της μεθόδου. Η πρώτη αδυναμία είναι αυτή της χωροχρονικής ασάφειας των ιστορικών γεγονότων, τα οποία τοποθετούνται μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Ως προέκταση της αδυναμίας αυτής, προκύπτει και η δεύτερη, σύμφωνα με την οποία η αναζήτηση της ιστορικής αφήγησης της καταγωγής οδηγείται σε αδιέξοδο, καθώς το καταγωγικό σημείο χαρακτηρίζεται από μια χωροχρονική ασάφεια και άρα μας δίνει τη δυνατότητα να φερόμαστε σε αυτονικά στα καταγωγικά θεμέλια. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, όπως φαίνεται και από το έργο των Μπέρναρντ Ουίλιαμς, Γκάρι Άρτιν, Φρίντριχ Νίτσε και Μισελ Φουκό, προκύπτει ένα σημείο ταλάντευσης ανάμεσα στη φυσιογραφία και στον ιστορικισμό. Πρόκειται για δύο πιθανές εκδοχές της φύσης των καταγωγικών θεμελίων, τα οποία όμως στην παρούσα εισήγηση αμφισβητούνται. Υπό το πρίσμα μιας αδυναμίας ομοματοδοσίας του σημείου 0 του χώρου και του χρόνου. Στο σημείο αυτό, τοποθετείται η ερμηνεία της χώρας του Ζακ Ντεριντά ως η αναγκαία κριτική στάση μιας ιστορίας των ερμηνεών, η οποία αμφισβητεί την ύπαρξη θεμελίων εκτός των πλαισίων αφοράς τους. Η γενεαλογία συνίσταται σε μια αφήγηση η οποία παρουσιάζει την γέννηση ή καταγωγή ενός αντικειμένου, περιγράφοντας τους μετασχηματισμούς που μεσολάβησαν μεταξύ της τρέχουσας μορφής του και αυτής με την οποία αναδύθηκε αρχικά. Όταν συζητάμε για την γενεαλογία και τα ιστορικά γεγονότα που μελετά, αναδεικνύεται το πρόβλημα της οντολογίας και επιστημολογίας των ιστορικών γεγονότων, κατά πόσον αυτά ερμηνεύονται ή κατασκευάζονται από την γενεαλογική αφήγηση με τη μεσολάβηση του ερευνητή, καθώς και οι αξιώσεις με τις οποίες παρουσιάζονται τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα γεγονότα αυτά δεν τοποθετούνται πάντα με σαφήνεια στον χώρο και στον χρόνο και κατά συνέπεια μπορεί να αμφισβητηθεί η θεώρησή του. Ο χώρος και ο χρόνος προβάλλουν ως όρια ιστορικότητας των γεγονότων, τόσο μιας γενεαλογικής πρακτικής, όσο και άλλων πρακτικών ιστορικής αφήγησης. Ως εκ τούτου, ανακύπτει και το βασικότερο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη μέθοδο της γενεαλογίας, δηλαδή η κίνηση προς τα χρονικά καταγωγικά θεμέλια, τα οποία με τη σειρά τους ονομάζονται και δεν τοποθετούνται με σαφήνεια στον χώρο και στον χρόνο. Κατά την αναδρομή στο παρελθόν προς την αναζήτηση της καταγωγικής τιμής, αναζητείται η υπέρβαση του ιστορικού από το προϊστορικό, του επιστημονικού από το προεπιστημονικό. Η υπέρβαση αυτή δεν εκφράζεται σύμφωνα με την συνήθη πρακτική της τεκμηρίωσης και της χρονολογικής ταξινόμησης, αλλά σύμφωνα με μια κατηγορική λογική. Γενικά μιλώντας, το προϊστορικό πεδίο είναι το φυσικό πεδίο. Και με αυτή την έννοια, η γενεαλογία συνδέεται ουσιαστικά με αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε φυσιοκρατικό έθνος. Το φυσιοκρατικό έθνος επικεντρώνεται συνήθως στα χρονικά καταγωγικά θεμέλια της γενεαλογικής αφήγησης αντί της αναγωγής σε μια υπερβατική μεταφυσική ή σε υπερφυσικές οντότητες. Ακόμα, προκύπτει λόγω μιας εμπειριστικής επιστημολογικής θέσης σε λειτουργικό και σε μεθοδολογικό επίπεδο, καθώς συνδέει τα πορεύματα της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Όταν όμως ο Νίτσε επιστρατεύει τη δική του μέθοδο της γενεαλογίας, κάποιος μιλάει. Επικεντρώνεται περισσότερο στο υποκείμενο εκφοράς του λόγου και στο περιεχόμενο του λόγου. Κατά συνέπεια, δεν απαιτεί καμία επιστροφή στην καταγωγή. Η αλήθεια συνδέεται με την ιστορικά καθορισμένη προσδοκία του λόγου
Όταν όμως ο Νίτσε επιστρατεύει τη δική του μέθοδο της γενεαλογίας, ρωτά ποιος μιλάει και επικεντρώνεται περισσότερο στο υποκείμενο εκφοράς του λόγου και όχι στο περιεχόμενο αυτού του λόγου. Κατά συνέπεια, δεν απαιτεί καμία επιστροφή στην καταγωγή. Η αλήθεια συνδέεται με την ιστορικά καθορισμένη προοπτική του ομιλών του συγκεκριμένου και όχι με την αχρονική ύπαρξη ενός θεμελίου. Ως προς τη φύση των αντικειμένων της, η γενεαλογία περιορίζεται σε ιστορικά ή πολιτισμικά φαινόμενα, κοινωνικές σημασίες που συνοδεύονται από σχετικές πρακτικές ή θεσμούς. Με άλλα λόγια, αφορά αντικείμενα που έχουν νόημα ή αξία και μάλιστα αφορά ακριβώς την προέλευση αυτού του νοήματος ή αξίας. Στοχεύει στην κατανόηση των αντικειμένων της μέσα από το πρίσμα του ομιλώντος υποκειμένου, μέσα από την αναζήτηση των κανόνων και των συνθηκών που διαμόρφωσαν ένα πεδίο λόγου και συνεπώς τη σχέση μεταξύ του υποκειμένου εκφοράς του λόγου, της γλώσσας και του νοήματος που εκφράζεται. Σε μια αναζήτηση όπως αυτή, όπου το περιεχόμενο της έννοιας της αλήθειας αμφισβητείται από την γενεαλογική αφήγηση, φαίνεται πως ο γενεαλόγος δεν μπορεί να περιμένει ότι θα σκάψει και θα ανασύρει από τα αναχώματα της ιστορίας ένα θεμέλιο σημασίας, την αληθινή σημασία των πραγμάτων, το πραγματικό νόημα των ενιών, το οποίο οφείλει να μετρητοποιήσει. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από την ίδια τη γενεαλογική πρακτική, όπως την διατύπωσε και την εφάρμοσε ο Νίτσε, φαίνεται πως η επιστροφή στην καταγωγή σε ένα θεμέλιο σημασίας είναι αναπόφευκτη, καθώς ενώ δεν τον ενδιαφέρει η ύπαρξη θεμελίων, τα προϋποθέτει. Για τον Φουκώ, είναι παράδοξη η έννοια των θεμελίων, επειδή είναι εργαλείο και συνάμα αντικείμενο έρευνας, επειδή οριοθετεί το πεδίο από το οποίο χωρέει, επειδή επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις περιοχές, αλλά δεν μπορούμε να την εγκαθιδρύσουμε παρά μόνο με τη σύγκρισή τους. Ίσως επειδή εν τέλει δεν αποτελεί πιθανώς μια έννοια παρούσα μέσα στον λόγο του ιστορικού, αλλά ο τελευταίος κρυφά την προϋποθέτει. Θέλοντας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των καταλογικών θεμελίων, και άρα το ζήτημα της χρονοχρονικής ασάφειας των ιστορικών γεγονότων μέσα στην γενεαλογική αφήγηση, μπορούμε να επιστρατεύσουμε τη μέθοδο της αρχαιολογίας του Φουκώ. Η μέθοδος της αρχαιολογίας ασχολείται με την συγκριτική ανάλυση διαμορφωμένων πεδίων λόγου, ενώ φέρνει στην επιφάνεια τα δίκτυα των αποφάνσεων, τα επίπεδα σχηματισμού του λόγου, τους κανόνες σχηματισμού τους, αλλά και φτάνοντας στα όρια της και προοικονομώντας την ίδια της την υπέρβαση με τη μορφή της γενεαλογίας, τις σχέσεις ανάμεσα στους σχηματισμούς του λόγου και στους τομείς εκτός λόγου, θεσμούς, πρακτικές, πολιτικά γεγονότα και οικονομικές διαδικασίες. Στη διάκριση μεταξύ λόγου και μη λόγου, η αρχαιολογία του λόγου περιορίζεται στο αποφατικό πεδίο του λόγου, ενώ η αναλογία αναφέρεται στους τομείς του μη λόγου και στους τρόπους με τους οποίους αναδεικνύονται και ερευνώνται οι σχέσεις εξουσίας. Η αρχαιολογία μελετάει τη γνώση και την εξουσία χωριστά. Αδυνατεί να συνδέσει κλάδους, θεσμούς, επιστήμες, κοινωνική επιστημονική γνώση και καταγωγικές στιγμές στο πλαίσιο του ιστορικού γίγνεσθε, καθώς αδυνατεί να συνδέσει τις έννοιες αυτές και τις λειτουργίες τους, να τις εγγράψει σε μια ενιαία αφήγηση κατά την οποία καταδεικνύεται η προέλευσή τους και συνάμα ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν και ετεροκαθορίζονται. Ως εκ τούτου, το αντικείμενο της αρχαιολογίας εντοπίζεται σε μια ιστορία συνεχιών και ταυτοχρόνως σε μια ιστορία συνεχιών με τη βοήθεια της γενεαλογίας, στην οποία είναι δυνατή η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών επιστημών υπό το πρίσμα μιας συνέχειας, η οποία οδηγεί το υποκείμενο από πρώτερες σε νεότερες καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Colin Hoffman, η γενεαλογία μας εμπλέκει σε μια διαδικασία συσχετισμού μεταξύ των στοιχείων της εξουσίας και των στοιχείων της γνώσης, τα οποία λειτουργούν αρκετά διαφορετικά το ένα με το άλλο, και η γενεαλογία μας παρέχει έναν τρόπο να αντιληφθούμε την ιστορία ως μια χρονική διαδικασία. Η αρχαιολογία παρέχει στη γενεαλογία βαθύτερη κατανόηση και επεξήγηση των λειτουργιών του καταγωγικού εκείνου σημείου, το οποίο επιδιώκει να φανερώσει, παρουσιάζοντας όσο καλύτερα τα ιστορικά αντικείμενα, εκκινώντας από μια χρονική και υλική βάση, όπως μια μαρτυρία ή ένα κείμενο. Στην κάθοδο λοιπόν προς το θεμέλιο της ιστορικής αφετηρίας, η αρχαιολογία παρέχει στη γενεαλογία βαθύτερη κατανόηση και επεξήγηση των λειτουργιών του καταγωγικού εκείνου σημείου, το οποίο επιδιώκει να φανερώσει, έτσι ώστε οι ιστορικές ασυνέχειες και ρογμές να μην τοποθετούνται αυθαίρετα στο ιστορικό γίγνεσθε, αλλά να εντάσσονται σε μια συνεχή αφήγηση. Κατά αυτόν τον τρόπο, η αρχαιολογία παρουσιάζει τις επιμέρους αλήθειες που λειτουργήσαν προς όφελος μιας ιστορικής μορφής της γνώσης, ενώ η γενεαλογία ανοιχνεύει και καταδεικνύει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους οι επιμέρους αλήθειες προέκυψαν. Η σύνθεση των δύο αποσκοπεί στην επίλυση του μεθοδολογικού ζητήματος της γενεαλογίας, σύμφωνα με το οποίο τα καταγωγικά θεμέλια, ενώ αμφισβητούνται, φαίνονται αναγκαία. Ωστόσο, παραμένει
ανεπίλητο το ιστορικό πρόβλημα της μεθόδου, το οποίο αφορά τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. Η ιστορία χαρακτηρίζεται από μια συνειδητή καταγραφή γεγονότων, τα οποία εγγράφονται σε μια ενιαία αφήγηση εντός ενός ή περισσότερων χωροχρονικών πλαισίων. Απαραίτητες συνθήκες, προκειμένου να καταστεί φανερή ιστορία, αποτελούν ο χώρος και ο χρόνος που συνδέουν το πεδίο της ιστορικής έρευνας. Ωστόσο, φαίνεται πως ενώ ο χρόνος έχει απολέσει την ιερότητά του από τον 19ο αιώνα, ο χώρος εξακολουθεί να διέπεται από αυτή, όπως στην περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων. Όμως, ο χώρος καθώς και η χωροθεσία ορίζεται από τις σχέσεις γυπνίας μεταξύ σημείων ή στοιχείων. Καθώς όμως μιλάμε για ιστορία και χωροθεσίες, τίθεται σαφώς η σχέση του χώρου με τον χρόνο, αφενός ως πεδίο έρευνας και αφετέρου ως πεδίο νοηματοδότησης της εμπειρίας από το εκάστοτε υποκείμενο. Ο χρόνος δεν εμφανίζεται κατά πάσα πιθανότητα παρά ένα από τα πιθανά παιχνίδια κατανομής μεταξύ των στοιχείων που διαμοιράζονται τον χώρο. Ο χώρος εντοπίζεται και νοηματοδοτείται μέσα από αντιθέσεις. Αντιθέσεις που καταδεικνύουν πως δεν ζούμε στο εσωτερικό ενός κενού, αλλά στο εσωτερικό ενός συνόλου σχέσεων που ορίζουν χωροθεσίες. Χωροθεσίες οι οποίες δεν είναι αναγόγιμες σημαίνει προς τις δε ή υπερθέσιμες. Οι χωροθεσίες μελετώνται με την βοήθεια της αρχαιολογίας ως προς το σύνολο σχέσεων που τις διέπουν ή τις καθορίζουν. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χωροθεσίες οι οποίες αναστέλνουν, εξουδετερώνουν ή αντιστρέφουν τα σύνολα σχέσεων που περιγράφονται, αντικατοπτρίζονται ή ανακλώνται μέσα από αυτές. Η σχέση όμως μεταξύ χωροθεσιών και συνόλου δεν είναι άλλη από τη σχέση μεταξύ πεδίων του λόγου και του μη λόγου, τα οποία μεταχειρίζονται η αρχαιολογία και η γενεαλογία αντίστοιχα. Πρόκειται για μια σχέση η οποία δίνει χωρική υπόσταση σε παρελθούσες καταστροφικές στιγμές, στις οποίες ενέπονται τόσο στοιχεία του λόγου όσο και του μη λόγου, προσφέροντας έτσι ένα υλικό πεδίο έρευνας για την αρχαιολογία σε μια αναζήτηση των καταγωγικών θεμελίων. Μια αναζήτηση η οποία αναδεικνύει την καταγωγή ως μείζον ζήτημα και η οποία έχει τον χαρακτήρα μιας ταλάντευσης ανάμεσα στη φυσιογραφία και στον ιστορικισμό. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο εγκλωβίζει την ιστορική έρευνα και άρα την αποκωδικοποίηση και την ερμηνεία των θεμελίων στη λογική της μη αντίθεσης, δηλαδή την αναγωγή στη φύση ή στην ιστορία. Πώς να σκεφτεί κανείς την αναγκαιότητα αυτού που παρέχοντας έδρα σε τούτη την αντίθεση, όπως και σε τόσες άλλες, μοιάζει να μην υποτάσσεται στον νόμο εκείνου το οποίο τοποθετεί. Τι γίνεται με αυτόν τον τόπο? Έχει τη δυνατότητα να ονομαστεί και αν όχι, δεν θα είχε σχέση αδύνατη προς τη δυνατότητα ονοματοθεσίας? Τι γίνεται λοιπόν με τα θεμέλια, με το σημείο 0 των χωροθεσιών, όπου δεν υπάρχουν επαρκή τεκμήρια είτε για τις χωροθεσίες ή για τα σύνολα σχέσεων, προκειμένου να τοποθετηθεί μια ιστορική αφήγηση? Τι γίνεται με αυτόν τον χώρο, με αυτόν τον τόπο, αυτή τη χώρα? Είναι η χώρα που ερμηνεύει ο Ντεριντά ή είναι η χώρα των καταγωγικών θεμελίων? Η ταλάντευση ανάμεσα στη φυσιοκρατία και στον ιστορικισμό αφορά ένα δίλημα ανάμεσα στο φυσικό και στο ιστορικό, στο αισθητό και στο νοητό, στο ορατό και στο αόρατο, στη μορφή και στην απουσία μορφής. Η χώρα ξεπερνά τα όρια της πολικότητας ανάμεσα στο νοητό και το αισθητό, το φυσικό και το ιστορικό. Είτε αναφερόμαστε την ίδια τη λέξη χώρα, χώρος, σημείο, καταγωγή, τόπος, θεμέλιο, ή σε αυτό που θεωρείται και ονομάζεται χώρα, οι μεταφράσεις παραμένουν δεσμευμένες μέσα σε δίκτυα ερμηνεών, οι οποίες όμως με τη σειρά τους καθοδηγούνται από αναχρονισμούς. Δηλαδή, καθοδηγούνται από προβολές του ιστορικού, φυσιοκράτη ή γενεαλόγου, οι οποίοι στοχάζονται πάνω στην ιστορία και αναζητούν την καταγωγή πάντοτε από τη θέση του παρόντος και άρα εκπίπτουν τους αναχρονισμούς, δηλαδή προσδίδουν στοιχεία και ερμηνείες του παρόντος στο παρελθόν. Η ιστορία των ερμηνεών δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί στο σύνολό της ως ενότητα ή ως σύνολο χωρίς να προϋποτεθούν αυτές οι ιδιότητες, όπως είναι το φυσικό και το ιστορικό. Αλλά ακόμα και όταν φτάνουμε μέσω της αναδρομής στο υλικό σημείο του χώρου, αναζητώντας το βήμα πίσω από τις χωροθεσίες προς το σύνολο σχέσεων που τη συγκρότησε και άρα προς τα καταλογικά θεμέλια, παρουσιάζεται το πρόβλημα της μορφής. Η μορφή δίνει σχήμα στο χώρο και κατεπέκταση στα θεμέλια, παρέχοντας πληροφορίες. Πληροφορίες οι οποίες συχνά τους αποδίδονται χωρίς να τους ανήκουν. Η χώρα δεν έχει χαρακτηριστικά κάποιου όντους νοητού ή αισθητού, ιστορικού ή φυσικού. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Μειώντας ένα αντικείμενο αναφοράς, η χώρα δεν μπορεί να θεμελιώνει, να αποτελεί καταγωγή, παρά μόνο να δανείζει τις ιδιότητες εκείνου που δέχεται. Συνεπώς, μήπως αντί να λέμε χώρα,
θα αρχιστούμε να πούμε η λέξη, το ουσιαστικό, η έννοια, η σημασία ή η αξία της χώρας. Αυτές οι προφυλάξεις δεν θα αρκούσαν εφόσον προϋποθέτουν διακρίσεις. Λέξη, έννοια. Λέξη, έννοια, πράγμα. Νόημα, αναφορά. Σημασία, αξία. Όνομα, κατονομαστό κλπ. Οι οποίες συνεπάγονται οι ίδιες τη δυνατότητα, τουλάχιστον ενός καθορισμένου όντως, διακριτού από κάποιο άλλο και από τις ενέργειες που το στοχεύουν. Αυτό ή τη σημασία του μέσω των γλωσσικών ενεργειών, δηλώσεων ή σηματοδοσιών. Όλες αυτές οι ενέργειες καταφέρνουν σε γενικότητες, σε μια διάπτυξη πολλαπλοτήτων, γένος, είδος, άτομο, τύπος, σχήμα κλπ. Επομένως, ενώ η λέξη χώρα παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά ονόματος, το αντικείμενο αναφοράς αυτής της ονοματικής αναφοράς δεν υπάρχει. Δεν έχει χαρακτηριστικά κάποιου όντως, ενός όντως που θα ήταν αποδεκτό μέσα στο λειτουργικό πεδίο, δηλαδή ενός όντως νοητού ή αισθητού. Υπάρχει χώρα, αλλά η χώρα δεν είναι υπαρκτή. Αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο δεν είναι ένα πράγμα, αλλά το οποίο επιμένει στη μοναδικότητά του, επιτρέπει ή προκαλεί να το καλέσουν χωρίς να αποκρίνεται, χωρίς να γίνεται φανερό, χωρίς να προσφέρεται ή να το συλλάβουν να το καθορίσουν. Συνεπώς, η ιδιότητα των θεμελίων, όπως η ιδιότητα του φυσικού ως προϊστορικού ή όπως η διάζευξη ιστορικό ή φυσικό, καταδεικνύει ότι πάντοτε ερμηνεύεται οδηγώντας στη σύσταση μιας ιστορικής αφήγησης γεμάτης ερμηνείας, προδιαγεγραμμένες αφηγήσεις και μορφές που ενεργοποιούνται γύρω από τη χώρα για να δημιουργήσουν νέα αντικείμενα ή για να θεμελιώσουν άλλες αφηγήσεις και άλλες θεωρίες. Όλα αυτά σημαίνουν σαν η επερχόμενη ιστορία των ερμηνεών της χώρας και στη συγκεκριμένη ανάλυση των αχρονικών καταγωγικών θεμελίων της να είχε εκ των προτέρων γραφεί, να ήταν προδιαγεγραμμένη. Όμως, μια ιστορία που είναι προδιαγεγραμμένη μπορεί ακόμα να είναι ιστορία. Εκτός και αν το νόημα της ιστορίας εμπεριέχει μέσα του αυτόν τον τελεολογικό προγραμματισμό. Αν θεωρήσουμε όμως πως κάποιος γνωρίζει τις ιδιότητες της χώρας ή των θεμελίων, είτε είναι φυσικά, είτε ιστορικά, ή ένα από τα δύο, ή και τα δύο, αυτό θα σημαίνει πως όλες οι ερμηνείες θα έπρεπε να μοιάζουν. Να μοιάζουν σε αυτό που λέμε για τη χώρα. Επομένως, η συζήτηση για τη χώρα και ειδικότερα για τα θεμέλια περιγράφει εκ των προτέρων τον νόμο όλης της ιστορίας των ερμηνεών και των θεσμών που θα οικοδομηθούν. Η χώρα δέχεται όλους τους προσδιορισμούς, αλλά δεν της ανήκει κανένας. Τους κατέχει, τους έχει, εφόσον τους δέχεται, αλλά δεν τους κατέχει ως δικούς της. Δεν έχει τίποτα δικό της. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύνολο ή η εξελικτική διαδικασία αυτού που μόλις έχει εγγραφεί επάνω της. Επομένως, η συζήτηση για τη χώρα δεν είναι τίποτα άλλο από τη συζήτηση για τα χρονικά καταγωγικά θεμέλια, τα οποία έχουν τοποθετηθεί και αποδοθεί στη χώρα χωρίς να της ανήκει. Τα θεμέλια, όπως και η χώρα, κατασκευάζονται από μια προδιαγεγραμμένη ιστορία των ερμηνεών, η οποία ακολουθεί τις λειτουργίες του λόγου, συγκροτώντας υποκείμενα. Όμως, μια ιστορία των ερμηνεών ερμηνεύει και περιγράφει το παρόν και άρα τις χρονικές και ιστορικές μεταβολές του, με γνώμονα την κριτική του προς όφελος μιας δράσης για την μεταβολή της κατάστασής του. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία τόσο μέθοδος της γενεαλογίας, προκειμένου να αναζητηθεί η καταγωγή του νοήματος του ιστορικού γίγνεσθε, όσο και η μέθοδος της αρχαιολογίας, προκειμένου να συγκροτηθεί ο ιστορικός χωροχρόνος μέσα στον οποίο υπάρχει το νόημα. Ωστόσο, ένα τέτοιο δίκτυο ερμηνεών βρίσκεται αντιμέτωπο με το πρόβλημα των αχρονικών καταγωγικών θεμελίων, τα οποία αναζητεί η ιστορική αναδρομή. Τελικά, όπως φαίνεται από τη θεώρηση της χώρας, τα θεμέλια δεν υπάρχουν παρά ως ένα σύνολο προσδιορισμών, οι οποίοι αποδίδονται στη χώρα χωρίς να τις ανήκουν. Τα θεμέλια αυτά δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να υποθέτω λογικά, διότι ένα σύνολο σχέσεων, γιατί είναι ένα σύνολο σχέσεων, ένα σύνολο δυνάμεων, ένα σύνολο εξουσιών που συγκροτούν μια τάξη του λόγου και που έχει εγγραφεί πάνω στη χώρα για λογαριασμό της, ως αφετηρία όλων των ερμηνεών. Αντικείμενο αναφέρεται τελικά χώρα είναι
μεταψυχή της ιστορίας ή είναι μεθοδολογική κατηγορία η οποία υποτίθεται ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε μεθόδους, γενεαλογικές και θεολογικές κατά πώς την ιστορία των ιδιών, ή είναι μία μυστηριώδης ιονή θρησκευτική θεολογική έννοια που είναι και δεν είναι, ή είναι στον ουρανό, πες το κάπως κρεμάμενη, δεν μπορούμε να έχουμε οντολογία για αυτήν, αλλά τελικά είναι κάτι που το λέμε και δεν το λέμε, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά τι πράγμα είναι η χώρα και γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα. Δηλαδή εσύ, τελειώνοντας αυτή την έρευνα, αισθάνεσαι ότι κατανοείς καλύτερα την αρχαιολογία και την γενναλογία, γιατί εγώ θυμάμαι ότι κατανοώ λιγότερο. Δηλαδή, φοβάμαι ότι έχω επιδιστεί σε κάποια αιωρούμενη χώρα, η οποία και λες ότι δεν είναι οντολογία, λες, αλλά σε αυτή την πρόταση, ότι δεν μπορεί να υποθεί οντολογικά. Είναι ένα σύνολο σχέσεων. Δεν μπορούμε να έχουμε οντολογία σχέσεων ή οντολογία εξουσιαστικών καταστάσεων. Νομίζω ότι μπορεί να υποθεί οντολογικά υπό την εξής έννοια. Ότι θα κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα σε γένιο όντος και σε τύπους όντων. Δηλαδή, το ένα θα είναι, ας πούμε, ο Αλέξης, είναι ναό. Αλλά στην άλλη περίπτωση θα ζήσουμε με τύπους, δηλαδή με όρους λόγου, δηλαδή με όρους με τους οποίους κάτι μπορεί να νομιμοποιείται εντός ενός δισκού ενδεχομένως και να λέμε ότι, να κατανοούμε δηλαδή σε τι βαθμό κάτι έχει εγγραφεί πάνω σε κάτι άλλο, έχει ονομαστεί δηλαδή. Ουσιαστικά η συζήτηση, γι' αυτό και είναι και με κεφαλαίο τίτλος, είναι ότι η χώρα είναι κάτι το οποίο έγινε ένα όνομα, δηλαδή κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι κενό νοήματος, βρήκε. Από τη στιγμή που προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι γίνεται στην καταγωγή, ότι εκεί πέρα αρχίζουμε να προσδιορίζουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε συγκροτήσει έναν λόγο για την ιστορία Φερρυπή, ο οποίος όμως διακλαδώνεται ανάμεσα σε μια αναγωγή στη φύση ή σε μια κατασκευασιοκρατική προσέγγιση που ναι μεν αμφισβητεί και θέτει την έννοια της κατασκευής, αλλά υπό μία έννοια δέχεται κάπου στο βάθος ότι υπάρχει ένα θεμέλιο, όπως στο Νίτσε για παράδειγμα, μπορεί να θεσβητεί ρητά την έννοια της αλήθειας μέσα στο λόγο του, αλλά τελικά περιγράφει δύο ιδεώδεις τύπους, ότι στην αρχή της αφήγησης υπάρχουν οι δυνατοί, οι αδύνατοι, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουν αυτή τη συμπεριφορά, εκφράζουν αυτούς τους λόγους, αυτές τις σχέσεις κλπ. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο εν τέλει προϋποτίθεται κρυφά μέσα σε εισαγωγικά. Οπότε στην ουσία η συζήτηση είναι για τη χώρα, είναι μία οντολογικού τύπου συζήτηση, προφανώς, αλλά για να βάλει ένα προβληματισμό ο οποίος λέει ότι όταν μιλάμε για τα θεμέλια, μάλλον τα θεμέλια τα ίδια είναι κάτι το οποίο ενέχεται μέσα στην αφήγησή μας και δεν υπάρχει κάπου εκεί έξω. Σε αυτό το έχουν πει πολλοί άλλοι χώρες να κάνουν τέτοια βαριά μεταφυσική. Δηλαδή ότι τα θεμέλια δεν είναι απόλυτα θεμέλια ή ότι μπορεί να έχουμε κάνει με συνοχή ένα συνεκτικιστικό οριστικό μοντέλο και δεν έχουμε θεμέλια. Αυτό είναι, το έχουν πει με άλλο τρόπο. Δηλαδή η χώρα, από το πρόβλημα, δηλαδή, μου μυθοποιεί κάτι που δεν χρειάζεται μυθοποίηση. Δηλαδή είναι μια ιονή θρησκευτικού τύπου οντότητα ή κατάσταση, όπως είναι ξέρω εγώ το πεντεγενιανό είναι ή κάτι τέτοιο ή ένα το απόλυτο. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι η χώρα, πόσο με βοηθάει η χώρα. Και λέω ότι εμένα πλέον δεν με βοηθάει. Αυτό. Αυτό μόνο. Είναι substance, αλλά έχει ιδιότητες. Ουσιαστικά το θέμα είναι ακριβώς το να πούμε ότι οι ιδιότητες της χώρας είναι κάτι το οποίο εμείς αποδίδουμε στη χώρα. Δηλαδή δεν έχει ιδιότητες. Είναι απλά ένα όνομα. Άρα είναι μια ομολογία της των ιστορικών, της ιστορικής, όχι της ιστορίας, αλλά μπορεί να βοηθήσει μόνο σου. Όχι, εγώ θέλω κάτι άλλο. Συνέντευξης φαινόταν κάπως κατά ανάγκη να συνδέεται η γενεαλογία με τα θεμέλια, για καταγωγικά θεμέλια κλπ. Μπορεί να τα χρειάζεσαι στο τέλος για την χώρα, αλλά γιατί που ερωτικά να γίνεται η σύνδεση της γενεαλογίας με θεμέλια, δηλαδή γιατί να μην λειτουργεί η καταγωγή εκεί, το σημείο στο οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε ως κάτι διαφορετικό, ως ένα πρότυπο παρέμβαση,
ένδειξη του θεμελίου. Ξεκινά από το γεγονός ότι όχι εγώ, αλλά και εγώ εντοπίζουν διάφοροι ότι υπάρχει μία, αυτό που είπα και νωρίτερα, μία εικόνια ή μία καταγραφή ακόμα. Δηλαδή η ίδια η καταγραφή της ανυπαρξίας ενός θεμελίου μέσα σε έναν ιστορικό λόγο, όπως ας πούμε μπορεί να πει, λέει ο Φουκώ, ότι η γενεαλογία αντιστέκεται, ενίσταται στην ύπαρξη ενός καταβολικού θεμελίου, την ίδια ώρα που μπορείς να το αμφισβητήσεις, την ίδια ώρα περιγράφεις τις ιδιότητες με τις οποίες μπορεί μια ιστορική αφήγηση να δομηθεί ή να, με κάποιο τρόπο να περιχαρακωθεί, να οριοθετηθεί. Επομένως, η συζήτηση αυτή δεν είχε αρχικά αυτό σαν μια πρώτη, ας πούμε, αφετηρία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, υπήρξε ένα στοιχείο το οποίο υπό μία έννοια είναι grounding, okay, γιατί θεώρησα ότι όταν θα διερευνήσω κάποιες σχέσεις μεταξύ πεδίων του λόγου και του μη λόγου, πρέπει αυτές κάπου να έχουν ένα αντικείμενο, δηλαδή να αναφέρονται σε κάτι, να αντιστοιχούν σε κάτι, και αυτό με όλους αρχιακούς ενδεχομένους μπορεί να εντοπιστεί σε στοιχεία του χώρου και του χρόνου και να εντοπιστεί και να συζητηθεί από αυτή την έννοια. Οπότε εκεί πέρα τίθεται ένα ζήτημα του τι είναι ένα ιστορικό γεγονός, ένα ιστορικό αντικείμενο, πώς προσεγγίστε, πώς το προσεγγίστε μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε έθεσα δύο παραμέτρους για τη συζήτηση των θεμελίων. Η μία είναι ότι υπάρχει η έννοια εντός μιας αφήγησης και η δεύτερη είναι ότι έχω ανάγκη κάτι υλικό, όπως ο χώρος και ο χρόνος, για να συζητήσω για τα ιστορικά αντικείμενα τα οποία μελετάει η γενεαλογία. Οπότε, βρισκόμενος σε αυτό το σημείο, τοποθέτησα αυτές τις έννοιες και συγκρότησα με μία επιπλέον προβληματική. Δηλαδή, συνέθεσα τις χωροθεσίες με σήμερα σχέσεων, μία αντιστοιχία μεταξύ πεδίου του λόγου και του μη λόγου και έκανα μία αναδρομή προς τα πίσω, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μια χωροθεσία, ένας χώρος, για να το πω λίγο λανθασμένα, αλλά πιο απλά, ένας χώρος συγκροτήθηκε, απέκτησε κάποια χαρακτηριστικά βάσει των συλλόγων σχέσεων, δηλαδή των σχέσεων που μπορεί να δημιουργούνται αυτή τη στιγμή μέσα στην αίθουσα. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα διαμορφώσουμε ένα συνέδριο, κάποιες λειτουργίες, κάποια σημεία κλπ. Οπότε κάθισε αυτή την αναδρομή και έχοντας τις προηγούμενες πεπιθήσεις διατυπωμένες, γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω ότι με βάση τα εργαλεία όπως τα έχω τοποθετήσει, ότι προκύπτει ένα ζήτημα θεμελίων. Οπότε εκεί ανακύπτει τελικά και το ζήτημα της χώρας. Η χώρα μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε άλλη, ένα οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό γραμμάτων, αλλά βιβλιογραφικά τέλος πάντων τον έχει πάρει ο Ντεριντά από τον Πλάτωνα και έχει κάνει μια μετάβαση, γιατί ο Πλάτωνας πήγε να περιγράψει κάτι αντίστοιχο. Απλώς τοποθέτησε τις. Έβαλε πολλές ιδιότητες στη χώρα και δεν άρεσε τον Ντεριντά. Μία τελευταία ερώτηση. Συνεχίζοντας την ερώτηση που είχατε κάνει, θα έκανα μια ερώτηση για το μεγαλύτερο ορίζοντα της γενεαλογίας και γενεαλογίας. Το Ντεριντά είναι ένα παράδειγμα που γυρώντας πάρα πολύ όσο πρέπει να σου πω. Είναι σε ένα πολιτικό εγχείρημα, αποκομιστικό για το τίμημα του Πλάτωνα και τη διάρκεια τη χώρα του Πλάτωνα. Να ξέρω εγώ, καταστάσεις, ανεργά, διάφορα, ενέργεια, πολλούς, ενέργεια.
ταινίες, τις οποίες απέτυχα να τις χρησιμοποιήσω και προσπάθησα να τις περιγράψω καλύτερα, γιατί θα φόρτιζαν αρκετά το κείμενο, μάλλον περισσότερο από όσο μπορεί να ήταν φορτισμένο. Ωστόσο, νομίζω ότι μειώνοντας ειδικώς τον Πλάτωνα και μη θέλοντας να μιλήσω για τον Πλάτωνα, ούτως ή άλλως έχει και την Κυριακή, νομίζω, μια ολόκληρη συνεδρία για Πλάτωνα. Νομίζω ότι η πρόθεση του Ντεριντά σε αυτό το κείμενο, και θα πω ότι είναι δικιά μου ερμηνεία και νομίζω ότι το προτιμούσε κιόλας, είναι ότι ήθελα να καταδείξει τις αντιφάσεις μια πολύ ωραία ιδέα. Δηλαδή, νομίζω ότι τελικά αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Ντεριντά ήταν να πάρει κάτι, αυτή τη συζήτηση που διακρίνει ανάμεσα στις αισθήσεις και στη νόηση ενδεχομένως το πώς μπορείς να συλλάβεις ή να προσδιορίσεις κάποια αντικείμενα, ήθελε να δείξει ότι δεν μπορεί να είναι να εγκλωβίζεις ανάμεσα στη διαδικότητα ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες προσμίξεις ή να υπάρχουν και διαφορετικές φυγές, διαφορετικές προσεγγίσεις προς αυτό το ζήτημα. Επομένως, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο καταδεικνύει αυτή την αντίφαση και το πάνω στο κείμενο του Πλάτωνα, το οποίο είναι μάλλον μια άλλη συζήτηση, νομίζω ότι εκεί είναι περίπου η πρόθεση, δεν νομίζω ότι προτείνει κάτι μεθοδολογικό. Έχει πάντως στοιχεία τα οποία μπορεί κανείς να δουλέψει σε επίπεδο να κλείσει στοιχεία για μια ιστορία ερμηνεών ενδεχομένως. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πολύ καλά ο ήχος της αυτών των λέξεων, ιστορία ερμηνεών. Μου φαίνεται ότι μπορεί να περιγράψει πάρα πολύ καλά τις υπόλοιπες περιπτώσεις και οι οποίες μάλιστα μπορεί να εντάσσονται μέσα σε αυτή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα είτε με τη φυσιογραφία, είτε με τον συνολογισμό, είτε με οποιαδήποτε άλλη μεθοδολογία. Απλώς να υπάρχει πάντοτε η συνείδηση ότι το ακόμα και η γενεολογία μπορεί να πείτε με κάποια μορφή σε μία προδιαγεγραμμένη αντίληψη των θεμελίων, ακόμα και αν τα αμφισβητεί. Ότι κάπου θα φτάσει και κάπου εκεί θα βάλει τα θεμελιά της.